Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την ορθογώνια διαγωνιοποίηση ενός πίνακα. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας τον ορισμό. Ένας τετραγωνικός NPN πίνακας α ονομάζεται ορθογώνια διαγωνιοποιήσιμος αν υπάρχει ένας ορθογώνιος πίνακας π, ώστε το γινόμενο π ανάστροφος επί α επί π να μας δίνει έναν διαγώνιο πίνακα. Δηλαδή, έναν πίνακα όπου όλα τα στοιχεία του είναι μηδενικά, εκτός από αυτά που βρίσκονται στην κύρια διαγώνιό του. Για την έβρεση του πίνακα π, ακολουθούμε την ίδια ακριβώς διαδικασία που κάναμε και στην απλή διαγωνιοποίηση ενός πίνακα. Δηλαδή, στο πρώτο βήμα βρίσκουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα α. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα βρίσκουμε ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις ιδιοτιμές. Έπειτα, στο τρίτο βήμα, ορίζουμε τον πίνακα π, ώστε να έχει ως διανύσματα στήλες, τα παραπάνω ιδιοδιανύσματα, και τέλος κάνουμε πράξεις μεταξύ αυτών των πινάκων, δηλαδή του π ανάστροφο επί α επί π. Ως παρατήρηση, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι αριθμοί λ1, λ2 και τα λοιπά λ1 που βρίσκονται στην κύρια διαγώνια αυτού του γινωμένου, του π ανάστροφος επί α επί π, είναι ουσιαστικά οι ιδιοτιμές του πίνακα α. Ένας τρόπος τώρα να ελέγχουμε άμεσα αν ένας πίνακας α είναι ορθογώνια διαγωνιοποιήσιμος ή όχι, είναι να εφαρμόζουμε το φασματικό θεώρημα, τουλάχιστον μία από τις διατυπώσεις του, σύμφωνα με το οποίο ένας τετραγωνικός NPN πίνακας α είναι ορθογώνια διαγωνιοποιήσιμος, αν και μόνο αν ισχύει ότι ο πίνακας α είναι ίσος με τον ανάστροφό του. Για παράδειγμα, ο πίνακας α που έχουμε μπροστά στην οθόνη μας είναι πράγματι ορθογώνια διαγωνιοποιήσιμος, καθώς εάν πάρουμε τον ανάστροφό του, θα δούμε ότι είναι ίσος με τον α. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.